είπε ο Γιάννης Λιάσης. Υπενθυμίζεται πως η διαρροή προκάλεσε τη δηλητηρίαση 14 ατόμων, με 12 εξ αυτών να διακομίζονται στο νοσοκομείο. Μέσα στο Νοέμβριο αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή ο νόμος για την έκτακτη ενίσχυση ευάλωτων πολιτών, προκειμένου να γίνουν οι πληρωμές στις ημέρες των Χριστουγέννων, σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τέλος, της Ζιλιέτ Μπινός και των Ρέι Φάινς αναμένεται να υποδεχθεί φέτος η Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του 65ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που ανοίγει αυλαία την 5η 31 Οκτωβρίου. Όλη τη σιωγραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρεις. Τώρα διάλεξε το σύστημα που ξέρει εσύ τι θέλεις. Εξοικονόμησε ενέργεια και χρήματα με Isomat Thermosystem. Γιατί η Isomat έχει 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση και έχει αναπτύξει 5 διαφορετικά συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σου κτηρίου. Και γιατί όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem είναι πιστοποιημένα, έχουν καθιερωθεί για την αξιοπιστία τους και φέρουν δεκαετή εγγύηση. Εφαρμόζονται από πιστοποιημένα συνεργεία, ενώ έχεις και την πιο έμπειρη τεχνική υποστήριξη της Isomat στο πλάι σου. Isomat Thermosystem. Με την υπογραφή ποιότητας Isomat. Τώρα επιδότηση έως και 80% με το πρόγραμμα εξοικονομών.